Εμείς για να λειτουργήσουν τους παιδικούς σταθμούς έχουμε μόνιμο προσωπικό. Τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Παίρνουμε περίπου 300 με 330 παιδιά κάθε χρόνο. Και για να καλύψουν τις ανάγκες μας, ζητούμε κάθε φορά έγκριση για να πάρουμε και εποχιακούς εργαζόμενους. Ναι. Με την έγκριση της Περιφέρειας Κρήτης, της αποκεντρωμένης διοίκησης, εμείς είχαμε τις 11, μας εγκρίνουν 8. Από το 24 Τετάρτου έχει σταλεί ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουμε αγωνίως τώρα να μας δώσουν ναι. Την έγκριση. Ναι. Υπόψη είναι ότι εμείς έχουμε χρήματα να τους πληρώνουμε και δεν ζητάμε πλέον χρήματα. Μάλιστα. Είναι βασικό. Άρα, αυτό. Δεν υπάρχει θέμα επιβάρηση κανένας προϋπολογισμού. Ναι. Λοιπόν, τώρα μαθαίνουμε λοιπόν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω μνημονίου δεν μας συνέκρινε. Ούτε αυτός τους 8. Αυτούς 8, αυτό είναι το πρόβλημα μας. Μάλιστα. Γιατί είπατε, ζητήσατε 11, σας ενέκριναν 8 για αρχή. Και ζητάμε για τους 8. Δεν ζητάμε για τους 8. 8. Αλλά πάντα ότι θα τους πληρώνετε από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίου Νικολάου, λέτε. Εν πάση περιπτώσει και από τους ΚΑΠ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορούμε και εξιδίου να τους πληρώνουμε. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Ναι. Είναι άλλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε λοιπόν. Με αποτέλεσμα είναι να δουλεύουμε με διμηνίτες, κυρία Τουργεράκη, διότι αργούσαν πάρα πολύ. Έχουν έρθει, βρήκαμε ευτυχώς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διατέθηκαν για δίμηνες συμβάσεις. Οι δίμηνες συμβάσεις αυτές λήγουν και έτσι από χθες έχουν κλείσει δύο παιδικές σταθμοί και έχουμε διώξει 40 παιδιά. Μάλιστα. Και όσον ούπο λήγουν και οι υπόλοιπες, και μέσα στον Οκτώβρη θα φύγουν συνολικά 150 παιδιά. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό πλήγμα για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα. Φανταστείτε μια καμαριέρα η οποία έχει τα παιδιά της στον παιδικό σταθμό. Θέλουμε υποτίθεται να παρέχουμε ιδιωτικό τουρισμό. Αυτή καημένη και με όλα αυτά που έχει υποστεί, άντε να πάρει 3.000 με 4.000 να ζήσει ολόκληρο το χρόνο, και δεν μπορούμε να τους παρέχουμε ούτε την ελάχιστη κοινωνική προστασία. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, θα είναι σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως είχε υποθεί, υπήρχε αυτή η πληροφόρηση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή άσκησης πίεσης κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου? Κλειστές υπηρεσίες του οργανισμού. Του οργανισμού θα είναι κλειστές υπηρεσίες. Εγώ σε λίγο με τον κύριο Πλαγιωτάκη, πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν δούμε τον κύριο Μιχελάκη τις υπηρεσίες, θα δούμε αν βρούμε κάποια λύση. Μάλιστα. Όμως αυτά είναι τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του μνημονίου. Δεν έχει ούτε αίσθημα, ούτε λογική, ούτε σκέψη. Δεν τους αφορά. Ζητούμε μια κοινωνική τραγωδία. Αυτά ζούμε, κυρία Τουργεράκη, συνεχώς. Χωρίς αίσθημα και λογική. Τα αποτελέσματα του μνημονίου, απλά νούμερα. Κλειστεί μόνο οι υπηρεσίες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής σήμερα στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Ναι, ναι, ναι. Για όποιον ενδεχόμενα έτσι οι διοικητικές υπηρεσίες έχει κάποιες εκκρεμότητες. Ναι. Αλλά ορατά τα αποτελέσματα της μη πρόσληψης προσωπικού, καθώς ήδη δύο παιδικοί σταθμοί έχουν βάλει λουκέτο, 40 παιδιά έχουν βρεθεί εκτός και μέσα στον Οκτώβρη. Αν συνεχίσουμε με αυτή τη λογική, λόγω του ότι διμηνίτες έχετε προσλάβει, 150 παιδιά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα βρεθούν εκτός. Αυτοί είμαστε. Αυτό είναι το δράμα μας και ζητάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε συνεχώς με αυτά τα πράγματα, τα στοιχειώδη πράγματα, και να δεχόμαστε τέτοια πλήγματα τη στιγμή μάλιστα που μπορούμε να καλυφθούμε. Είμαστε ένας Δήμος υγιής οικονομικά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν χρωστάμε κάτι. Παρά τα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να δώσουμε στους εργαζόμενους τα στοιχειώδη, τα ελάχιστα που δικαιούνται.